Φίλοι και φίλες του Ηλεφός, σας εύχομαι να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σε όσους γιορτάζουν σήμερα, τους εύχομαι χρόνια πολλά. Καθώς χρόνια πολλά εύχεται και ο καναλάρχης μας, κύριος Κωνσταντίνος Παπανικόλας, μαζί με το μουσικοσυνθέτη της εκπομπής, κύριο Άγγελο Σύριο. Επίσης και οι χολύπτες και σκηνοθέτες της εκπομπής, κυρία Λίζα Χατζηθεοδόρου και ο Βαγγέλης Παπαβαγγελίου, σας εύχονται και αυτοί με τη σειρά τους χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Σήμερα η εκπομπή Καθημερινά και Απρόοπτα θα ασχοληθεί με όλα τα πλάσματα του Θεού και με ό,τι υπάρχει στη φύση που εμείς με τη σοφία μας καθημερινά ή τα βασανίζουμε ή τους αφαιρούμε το ρόλο της ύπαρξής τους. Θα δούμε αρκετά βίντεο, άκρως αποκαλυπτικά, τα οποία θα τα αναλύσουμε αργότερα. Αλλά πριν τα δούμε, θέλω πολύ να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους αυτούς τους ανθρώπους που ανέβασαν στο διαδίκτυο τα βίντεο και τα αρχεία τους και δεν είχα ή έχω πρόθεση να τα οικειοποιηθώ και να τα πω δικά μου. Γιατί χωρίς αυτούς η εκπομπή Καθημερινά και Απρόοπτα σίγουρα θα ήταν ένας άνθρωπος με ένα μάτι. Και επειδή αυτή η σημερινή εκπομπή χτυπά τις ευαισθησίες μου, θα αρχίσω με ένα γράμμα που μου έστειλαν για τα ζώα. Είναι μια επιστολή προς την καταφαντασία υπέτατο «ον» αυτόν που αποκαλούμε άνθρωπο. Επιστολή προς το υπέρτατο ελόγο πλάσμα της δημιουργίας τον άνθρωπο από ένα. Άνθρωπε, σε παρακαλώ, χάρισέ μου ένα λεπτό. Στην καρδιά σου θα μιλήσω και αγάπη θα ζητήσω. Μα και στη λογική σου απευθυνθώ. Έχω λόγο σοβαρό. Σκέφτηκες ποτέ γιατί έχει έρθει η ώρα στη ζωή? Για να μάθεις να αγαπάς ή τον τρόμο να σκορπάς? Να γελάς και να προσφέρεις ή το θάνατο να φέρεις? Ρώτα τώρα την ψυχή σου και ας υψωθεί και ας υψώσεις τη φωνή σου. Άνθρωπε, τι προτιμάς? Πόλεμο, βία, φωνικά ή να συνυπάρχουμε ειρηνικά? Άνθρωποι, ζώα και φυτά, είσαι τόσο σοφός κι όμως δεν βλέπεις πως αρρωσταίνεις όταν μετρός? Και αυτό γιατί η φύση φέρνει ισορροπία μέσα στη δική της τη σοφία. Λαχταρώ με προσμονή, πότε θα έρθει αυτή η αυγή που όλοι μας αγκαλιαστούμε? Όχι, θα αυτοκτονούμε και θα ζούμε με αγάπη στη ζωή στο μονοπάτι, χωρίς μίση και σφαγές, με αγάπη και χαρές. Σου φωνάζω δυνατά, άκουσε προσεκτικά, με πίκρα, απόγνωση, απορώ, γιατί με τόση αναδρία ανακόπτεις τη ζωή μου την πορεία. Αν δεν με ζητούσες εσύ στα φαγάδικα, δεν θα με σφάζαν άδικα. Θα χαιρόμουν τη ζωή σαν κάθε όν επάνω στη γη. Αχ, και να συνειδητοποιούσες πως της μοίρας το κοιτάπι δεν αφήνει απ' έξω κάτι. Υπάρχει θεία δικαιοσύνη που στις πράξεις μας θα κρίνει όλα τα μέτρα, τα καλά και τα κακά, με κάθε λεπτομέρεια της ζωής νομοτέλειας. Δεν υπάρχει κακία, μόνο άγνοια και αδιαφορία. Σκέψου λοιπόν, πολύ πριν μου πάρεις τη ζωή, έχω λόγο να υπάρχω. Δεν γεννήθηκα έτσι απλά για να σφαγιστώ σφριχτά από τη άγνοια στο χέρι που μου βάζεις στο μαχαίρι. Πριν στο στόμα μπει η μπουκιά, σκέψου δεύτερη φορά. Άνθρωπε, κρέας με αποκαλείς χωρίς καθόλου να σκεφτείς. Είμαι οντότητα, όχι κρέας. Έχω ψυχή, έχω ζωή, εξέλιξη πάνω στη γη. Ήρθα να τελειοποιηθώ και στη γη να εξελιχθώ και όχι στη βία της ψυχής και στο σώμα να υποστώ. Άκουσέ με, σου μιλώ και φρικτά γιατί εσέπονω. Ξέρω πως είσαι και εσύ ψυχή και από την ουσία του Θεού έχεις φτιαχτεί. Ίδιο χέρι μας δημιούργησε και μέσα από εμάς μεγαλειούργησε. Στην ψυχή σου απευθύνουμε που είναι καθαρή. Ξέρεις
πώς να συμπονείς και έχει δική της ηθική. Δεν θα σε κουράσω άλλο λέγοντάς τι περνώ στο σφαγείο το φρικτό. Αν στα πω κάποια φορά θα σου ραγίσει η καρδιά. Θέλω μόνο να σου πω πως αγνά σε αγαπώ. Γι' αυτό και άδολα σου δίνω το γάλα μου και το μαλλί μου για να θρέψεις το παιδί σου και να ντύσεις το κορμί σου. Κάνε παρελθόν την άγνοια, την τραχιά. Μη φερθείς με αγνωμοσύνη στη φύση μεγαλοσύνη που ό,τι πάρει θα σου δώσει και το πνεύμα θα ανορθώσει. Θρέψουμε με ό,τι γίνει η γη για να ζήσεις με υγεία και υπέρτατη ευτυχία. Αυτά πιστεύω πως θα διαβάσεις με τα μάτια της ψυχής σου. Όποιον κοιτάξεις το από μεσήμερο στο βλέμμα ενός ζώου σε σφαγείο, ας πάψουμε να αναγκάζουμε τα στομάχια μας να χωνέψουν το σπαρτάρισμα του ψαριού, το σφάδασμα των μεγάλων ζώων και ας αφαιθούμε στο κάλεσμα της αγάπης, αφού γκραζόμενοι τη δίψα τους για τη ζωή και την ελευθερία, την ίδια με τη δική μας, ας γεμίσουμε την ψυχή μας και όχι την κοιλιά μας με το χαρούμενο παιχνίδι τους. Το βέλασμά τους, την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, την ίδια εμπιστοσύνη που δείχνει ο Θεός σε μας και τις πολύτιμες υπηρεσίες που χωρίς αναμονή ανταπόδοσης μας δίνουν. Ας αποδείξουμε εμπράκτως πως ταξίζουμε. Τον τίτλο του «Εμείς» προσδιορίζουμε στον εαυτό μας ως ανώτερα πλάσματα της δημιουργίας. Ας απαλλάξουμε τη συνείδηση και το σώμα μας από τους επιθανάτους σπασμούς των αδερφών μας ζώων. Ο Θεός, η φύση, δεν αναγνωρίζουν τα πλάσματά τους ως κρέας, αλλά ως οντότητες στη μακρά διαδικασία της εξέλιξης. Ελισάβετ Χατζή Θεοδόρου. Σας κούρασα. Καιρός να αρχίσω την τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού και καλή αντάμωση το Σεπτέμβριο. Ο μουσικοσυνθέτης μας της εκπομπής μας, κύριος Άγγελος Σύριος, θα αφιερώσει ένα τραγούδι ειδικά στους φίλους μας, τους τετράποδους και φυσικά στην καλεσμένη μου, την κυρία Αναστασία, που παρουσιάζεται έκτακτα σήμερα γιατί είχε μερικές απορίες σε θέματα το πώς οι άνθρωποι φτάνουν σε αυτή τη μεγάλη αγριότητα στους φίλους τους στα ζώα. Που θα το συζητήσουμε, που θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκπομπή. Καλώς ήρθατε, κύριε Νικό. Καλώς ήρθατε, κύριε Νικό. Εδώ είμαστε. Σας ακούμε. Θα σας πω ένα... Και εγώ καλημερίζω όλους τους φίλους και τις φίλες και σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε φέτος όλο αυτό το κύκλο εκπομπών που παράγει ο κύριος Μαυροκέφαλος. Και βέβαια τον κύριο Παπα-Νικόλα. Θα σας πω ένα τραγούδι, το Κερουβίν. Λέει για ένα άλογο φτερωτό. Είναι η αγάπη μου στην καρδιά μετάξει κάποιο και
με το τέλος σε αυτό το κύκλο των εκπομπών που κάναμε μαζί, ο τηλεοπτικός σταθμός στο Τηλεφός απονέμει στην κυρία Αναστασία, από τον κύριο Κωνσταντίνο Παπανικόλα, αυτό το δίπλωμα, για να μας θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον κύριο Παπανικόλα. Και αυτό στον κύριο Άγγελο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα... Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το κανάλι και τον καναλάκι και τον κύριο Παπανικόλα, που μας διαθέτει χώρο και χρόνο στις εκπομπές που γίνονται από το Τηλεφός. Και πιστεύω, μετά το Σεπτέμβρη, να έρθουμε κάπως δημήτεροι, ναι, και με περισσότερο ψυχαγωγία και ποιήση στο πρόγραμμά μας. Και θα αρχίσουμε με ένα ποίημα της κυρίας Αναστασίας, το οποίο θα μας αναπογγείλει ο κύριος Άγγελος. Ναι. Ναι, αυτό το ποίημα είναι «Οι φίλοι μας τα ζώα» από αρχαιοτά των χρόνων. Μιλάει για τα ζώα που υπάρχουν στη γη αιώνες τώρα, όπως και εμείς, και συμβιώνουν μαζί με τους ανθρώπους, αλλά σε κάποια άλλη εποχή. Θα μας το πει ο Άγγελος. Βεβαίως. Ο τίτλος είναι «Οι φίλοι μας τα ζώα αιώνες τώρα». Τα σκυλιά και τα γατιά είναι φίλοι των ανθρώπων από αρχαιοτά των χρόνων. Τριχωτές άσπρες γάτες, τα χαρέμια είναι γεμάτες. Της χανούμισας συντροφιά, που φλουριά είναι γεμάτες. Ο σκύλος φύλακας κι αυτός, στο παλάτι ζωηρός, με τα χανομόγατα συντροφιά. Αηδόνια και κανάδια μέσα στους κήπους τραγουδούν, καρδερίνες που γλυκογαλούν. Και τα άλογα στο στάβλο υποκλίνονται κι αυτά, στις χανούμισας συντομορφιά.
Και θα ξεκινήσω με ένα ποίημα του Πολέμη, του Ιωάννη, που μιλάει για ορισμένα ζώα, μάλλον για τα ζώα. Ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα τα καημένα, μη τα χασάνε για μένα και εκείνα δεν πονούν. Θα τα χαϊδεύω πάντα, προστάτη τους τα γίνω, ποτέ δεν θα τα αφήνω στους δρόμους να πεινούν. Ακόμα και όταν βλέπω πως τα παιδεύουν άλλοι, εγώ θα τρέχω πάλι με θάρρος σταθερό. Θα προσπαθώ με χάδια τον πόνο τους να λιάνω και ό,τι μπορώ θα κάνω να τα παρηγορώ. Αυτό το ποίημα γράφτηκε μεταξύ του 1862 και 1924, εκεί που ήταν η ζωή του. Δεν έχω στα χέρια μου την ακριβή ημερομηνία. Επομένως, το καθεστώς το να βασανίζουμε τα ζώα υπήρχε και τότε, υπάρχει και σήμερα. Και ο Νίκος ο Κατζαντζάκης έχει γράψει ένα άλλο ποίημα. Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί η γη και τα ζώα, εγώ φταίω. Και έρχομαι σε εσάς, κυρία Αναστασία. Να σας ξυπνήσω λίγο τα φιλόζωα αισθήματά σας. Δεν χρειάζεται να τα ξυπνήσετε. Πάντα αγρυπνούν. Πάντα αγρυπνούν. Ξέρετε, τώρα το καλοκαίρι, νομίζω ότι το είχα ξαναπεί και σε κάποια άλλη εκπομπή, δεν είναι δύσκολο να αφήνουμε λίγη τροφή και λίγο νερό για τα ζωντανά. Σωστό. Τα αδέσποτα. Έστω και για τα πουλιά, που ξέρετε και αυτά διψούν. Με όλο αυτό και, και βέβαια και τα περιστεράκια που είναι απ' έξω. Εγώ πάντοτε, πάντοτε ρίχνω λίγο νερό έξω, πάντοτε αφήνω κάτι, ψίχουλα, οτιδήποτε, γιατί δεν θέλω να βρωμίζω πολλά στον τόπο, αλλά πάντα κάτι θα αφήσω για να φάνε για αυτά τα πλάσματα του Θεού. Ξέρετε, πιστεύω ότι τα ζώα είναι πιο εντάξει από τους ανθρώπους. Σωστό. Τα συναισθήματά τους. Τα ζώα δεν κάνουν κακό, εμείς κάνουμε κακό. Εμείς κάνουμε το κακό. Και όχι μόνο στα ζώα. Και στο και στη, και σε εμάς, πλανήτη. Και στον πλανήτη, και παντού. Στους ίδιους τους εαυτούς μας. Με έχουν στείλει πάρα πολλά ποίηματα, παιδιά. Να, ναι. Και αυτά έχουν, είναι πολλά παιδιά που έχουν πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη, μεγάλη αγάπη και ευαισθησία προς τα ζώα. Και ευαισθησία, αλλά ξέρετε, τα παιδιά είναι παιδιά, δεν ξέρουν τι θα πει ευθύνη απέναντι σε ένα ζωάκι. Παίρνουν το ζωάκι γιατί τους αρέσει να παίζουν και όλα αυτά.
να το παρατήσουν στον δρόμο. Αδέσποτο. Δεν είναι όμως. Γι' αυτά μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, για τα αδέσποτα περισσότερα, για να μπορέσουμε να τους αφήσουμε λίγο νεράκι και λίγο φαΐ. Σας ακούμε, κύριε Αγγέλε, σε ένα τραγούδι για να πάμε σε κάτι παιδικά ποίηματα και να δούμε και το επόμενό μας βίντεο. Ένα τραγούδι που το στίχους τους είχατε γράψει εσείς και να το καβάλε, είναι το «Εμείς». Listen to me every time I cry. Every moment I feel so
This is some love going down. I'm gonna breathe and listen. Iron Mike's in the building. Check out. Wow. Get up. Wow. That's the fans. Loco. What is Brady? This is how we do it. Baby girl, baby girl, baby girl. I'm gonna show you. You by my side. Το ποιηματάκι το έγραψε ένα κοριτσάκι που το λέγανε Γεωργία. Το θέμα του είναι με το κουνέλι. Το κουνέλι μου η μπιζού είναι τόσο δα μικρό. Το ταΐζω, το φροντίζω, μ' αγαπάει σαν γονιό. Μια μέρα, μα τη μέρα, ξέφυγε από το κλουβί. Το ψάχνα παντού αλήθεια. Μα πού είχε πια κρυφτεί. Δύο ώρες πάνε χαμένες για το ψάξιμο αυτό. Τόση ώρα, τόση ώρα ήταν μέσα στο παλτό. Το παλτό μου έγινε άσπρο από το τρίχωμα αυτό. Τώρα τελείωσα το ποίημα, κρίμα, κρίμα, κλαίω εγώ. Θα σου πω για την μπιζούδη μια άλλη όμως φορά. Σαββάτο έφτασε τώρα, ήρθε η ώρα για τον μπάνιο του Θαρώ. Το έγραψα στις 2 Τρίτου του 2011. Και έχουμε ένα ποίημα το οποίο θα μας πει της κυρίας Αναστασίας, το οποίο θα μας το πει ο κύριος Άγγελος και είναι η Μέλισσα. Η μικρή Μέλισσα. Η μικρή Μέλισσα. Μικρή Μέλισσα που πετάς από κλαράκι σε κλαράκι και μαζεύεις τον νέκταρ από τα πολύχρωμα άνθη. Αχ, μικρή Μέλισσα. Ζεις την απέραντη σιωπή με στο γνώριμο βοητό σου και ζουζούνισμά σου. Μέλισσα εσύ, εργατική κυρά, πόσο μου μοιάζεις, πω και σου μοιάζω. Γιατί έχουμε ένα κοινό, την αγάπη μας, για το απέραντο κάμπο των λουλουδιών. Μα εσύ βέβαια κάνεις νέκταρ και βασιλικό πολιτό. Και εγώ το μαζεύω και τα κάνω στεφάνι για τα μάτια στα όμορφα κεφάλια των κοριτσιών. Κάτι μου έλεγες προηγουμένως για κάτι, για τα δέντρα. Ναι, έχω γράψει ένα ποίημα που ένα στίχος λέει «Εγώ μιλώ με τα φυτά, τα άνθη και τα δέντρα και αυτά μ' ακούν υπομονετικά και μου μιλούν, και αυτά μ' ακούν υπομονετικά και μ' αγκαλιάζουν τρυφερά». Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το μετατρέψουμε και να πούμε ότι έτσι είναι και τα ζώα. Να πω κάτι. Και το φυτικό βασίλειο, μην νομίζω ότι δεν είναι όλα ζωντανό. Έτσι. Όλα. Όλα έχουν ψυχή, όλα νιώθουν, όλα καταλαβαίνουν. Σωστό. Απλά μερικοί άνθρωποι και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου τέτοια εποχή να είμαστε καλά,
να μάθουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι περισσότεροι που αγαπάνε, μιλάνε και φροντίζουν τα ζώα σαν να είναι δικοί τους άνθρωποι. Να πω την αλήθεια μου, υπάρχει ένα σωματείο το οποίο είναι στο Κοροπή. Το έχει κάποια κυρία Μαρίνα, το επώνυμό της. Α, δεν θα το πω για να μην νομίσω ότι είναι θέμα διαφήμισης. Η οποία αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 350 σκυλιά και πάνω από 250 γάτες. Λοιπόν, αδέσποτα, κύριε, τα οποία τα ταΐζει, τα ποτίζει και δυστυχώς δεν βρίσκει ανταπόκριση από κανέναν. Ξέρετε κάτι, κύριε? Εμείς έχουμε παπαγάλους, ένα καναρίνι και ψάρια, ένα δρύο. Μάλιστα. Και 40 γλάστρες. Και 40 γλάστρες. Η Αναστασία ειδικά, πολλές φορές που κατεβαίνουμε από το σπίτι, έχει βάλει ένα πλαστικό με νεράκι και ρίχνει εκεί για να πάρει τα ζώα. Πάει τα ζώα να πιούνε. Σωστό. Ξέρετε, κύριε Νίκο, ήταν να πάμε φέτος κάπου. Το σκεφτόμουν από το χειμώνα. Πού θα αφήσω τις 40 γλάστρες και τα ζωντανά. Λοιπόν, αποφάσισα να πάω κάπου που να έχω γρήγορη πρόσβαση στην Αθήνα και να μπορώ να πάρω και τα ζωντανά μαζί. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής. Όλα αυτά είναι σαν τα παιδιά. Βέβαια. Έχουν σαν τα μωρά παιδιά. Έχουν μεγάλη ευθύνη και είναι μία σκλαβιά και δεν μπορείς. Και εκτός ότι σε καταλαβαίνουν, τώρα τα πουλιά βρίσκονται στη Σαλαμίνα. Όταν θα πάω το απόγευμα, ξέρεις τι χαρά θα κάνουν που θα με δούνε. Σωστό. Και καταλαβαίνουν όταν είναι να φύγω. Έτσι είναι. Όπως ακριβώς έτσι όπως το λες είναι. Πάμε στη θάλασσα και βλέπουμε πάρα πολλά αδέσποτα. Και λέω το Άγγελο, Άγγελε, ξέρεις κάτι, θα ήθελα να είχα πολλά λεφτά να μαζέψω όλα τα αδέσποτα της Ελλάδος, να τα έχω εκεί και να τους έχω φαγητό, νερό και μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Και τώρα θα πω ένα ποίημα από του Αλέξανδρου Ραγκαβή, που είναι ο Τζίτζικας, για να προχωρήσουμε στο επόμενό μας βίντεο μετά. Καλοκαίρι και άνοιξη, όταν ήταν τα λουλούδια, ο τρελός ο Τζίτζικας την περνούσε με τραγούδια. Τα λουλούδια πέρασαν, ήρθαν χιόνια, ήρθαν πάγοι και πείνα. Ο Τζίτζικας δεν ξέρει τι να φάει. Έρχεται στο γείτονα το προβλεπτικό μερμήγκι και ζητά βοήθεια, κάνα σπόρο ή σκουλίκι. Το μερμήγκι απόρρισε και ρωτά, σε αυτά τα μέρη δεν μου λες τι έκανες όταν ήταν καλοκαίρι? Τραγουδούσα, φίλε μου, τραγουδούσα μες στη ζέστη όλη την ώρα. Τραγουδούσες, μπράβο σου. Χοροπίδα λοιπόν και τώρα. Και βλέπουμε το επόμενό μας βίντεο.
κουλάρου. Άσπρο μακρινό σημάδι τον ορίζοντα που σκίζει. Τα φτερά ανοιχτά με χάρη, το κορμόι καθώς ζυγίζει. Στα ψηλά σταματημένος, κυκλωστή, δεν ξεχωρίζει. Ταξιδιώτης ξεχασμένος που στις θάλασσες γυρίζει. Στρίβει τα φτερά του, κλείνει και βουτάει μέσα στο κύμα. Στις προπέλας μας τη δίνει, ψάχνοντας τροφή και θύμα. Γύρω-γύρω από το καράβι, μια μπρος και μια πίσω, ξεμακραίνει σαν σημάδι πέρα στου ουρανού το γύσιο. Αυτό το έχει γράψει μία μαθήτρια και αυτή μικρή σε ηλικία, καθάριος στίχος. Πολύ ωραίος στίχος. Και... πολύ ωραίος στίχος. Και η Γεωργία έγραψε κι άλλο ένα ποιηματάκι. Το μικρό το λαγουδάκι πήγε βόλτα στο παρκάκι και συνάντησε εκεί ένα κίτρινο παπί. Γίναν φίλοι κολλητοί και έπαιξαν ως την αυγή. Σ' ακούμε, κύριε Άγγελε. Ωραία. Θα σου πω ένα τραγούδι που τους στίχους έχουμε γράψει μαζί με την Αναστασία. Το Καραβάκι. Υπήρχε ένας μεγάλος άνθρωπος, ο Έσωπος, ο οποίος έγραψε ορισμένους μύθους. Σε ένα του μύθο ήταν το άλογο, το βόδι, ο σκύλος και ο άνθρωπος. Όταν ο Δίας έφτιαξε τον κόσμο και τα ζώα θα τον κατοικούσαν, όρισε στο καθένα από αυτά πόσα χρόνια θα ζούσε. Σε όλα όπως τη θαλασσινή χελώνα λόγω χάρη, ορίζει να ζει ως 300 χρόνια. Σε άλλα σαν το κοράκι για παράδειγμα, 200 χρόνια. Στον ελέφαντα, 150 χρόνια. Στη φάλαινα, 500 χρόνια. Στις πεταλούδες, 3 ημέρες. Και επειδή όλα αυτά για πρώτη φορά ήταν φτιαγμένα από το Δία, και τότε θα άρχιζαν να ζούνε, κανένα τους δεν περιπαφανεύτηκε ούτε παραπονέθηκε για τα χρόνια που του είχε ορίσει. Αφού έφτιαξε όλα τα ζώα, ο Δίας έφτιαξε και τον άνθρωπο. Σε αυτόν έδωσε και κάτι που δεν είχε δώσει στα άλλα ζώα. Του έδωσε το λογικό. «Και πόσα χρόνια ορίζεις να ζω?» ρώτησε ο άνθρωπος. 40, του απαντάει ο Δίας. «Καλά», λέει ο άνθρωπος. Αμέσως με το λογικό του σκέφτηκε πως τα 40 χρόνια είναι πολύ λίγα. Όταν ένα κοράκι λόγω χάρη ζει τουλάχιστον 100. Δεν είπε όμως τίποτα για να μην
του τα πάρει και αυτά ο Δίας. Όταν βγήκε στη ζωή ο άνθρωπος ήταν άνοιξη. Όλα ήταν όμορφα γύρω του. Αλλά τις νύχτες έκανε δροσιά και καθώς δεν είχε χοντρό δέρμα όπως τα άλλα ζώα για να προφυλαχτεί, σκέφτηκε να φτιάξει. Μάζεψε φύλλα, τα άραψε και τα φόρεσε. Αλλά τα φύλλα μαραινόταν και τριβόντουσαν. Τότε χρησιμοποίησε προβιές αγριμιών. Επειδή είδε πως τα πουλιά χτίζανε φωλιά και σκέφτηκε και αυτός να φτιάξει μια φωλιά, αλλά να είναι σκεπασμένη από επάνω και όχι ξεσκέπαστη, όπως οι φωλιές των πουλιών. Με το λογικό λοιπόν που του είχε χαρίσει ο Δίας, έφτιαξε ένα σπίτι με σκεπή, με πόρτα για να μπαινοβγαίνει και με παράθυρα που του χρησιμεύαν για να βλέπει τι γίνεται έξω, χωρίς να αναγκάζεται να βγαίνει από το σπίτι του. Πέρασε η άνοιξη και ήρθε το καλοκαίρι με τις ζέστες του. Τα ζώα έτρεχαν να βρούνε κανένα δέντρο για να ξαπλώσουν κάτω από τον ίσιο του. Ο άνθρωπος όμως είχε το σπίτι του και έτσι είχε όσο ίσιο ήθελε. Ήρθε και ο χειμώνας και άρχισαν οι βροχές, τα κρύα και τα χιόνια. Τα ζώα έτρεμαν από το κρύο και στριμωχνόντουσαν το ένα πλάι στο άλλο για να ζεσταθούν. Ο άνθρωπος όμως κλεινόταν μέσα στο σπίτι του και δεν κρύωνε καθόλου. Ένα βράδυ που έκανε κρύο δυνατό, χτύπησαν την πόρτα του. Ποιος είναι, ρωτούσε από μέσα ο άνθρωπος. Εγώ είμαι το άλογο, ακούστηκε απ' έξω μια φωνή. Πάρε με μαζί σου, άνθρωπε, γιατί κρυώνω και εγώ θα σου δουλεύω για να σε ξεπληρώσω. Μου χαρίζεις 10 χρόνια από τη ζωή σου για να σε πάρω, του λέει. Σου χαρίζω, υποσχέθηκε το άλογο. Και ο άνθρωπος το πήρε μέσα στο σπίτι του και το άλογο ζεστάθηκε και άρχισε να του δουλεύει. Το άλλο βράδυ παρουσιάστηκε το βόδι. Πάρε με, άνθρωπε, να ζεσταθώ κι εγώ. Θα σου δουλεύω, τον παρακάλεσε. Σε παίρνω. Αν μου χαρίσεις 10 χρόνια από τη ζωή σου, είπε ο άνθρωπος. Με όλη μου την καρδιά, απάντησε το βόδι. Και ο άνθρωπος το πήρε μέσα στο σπίτι του και το έστρωσε στη δουλειά. Το τίτρο βράδυ ήρθε ο σκύλος του, του ρίζοντας. Πάρε με, άνθρωπε, στο σπίτι σου και εγώ θα σου δουλεύω, του είπε. Εσύ για δουλειά, του λέει, δεν κάνεις, αποκρίθηκε ο άνθρωπος. Θα σε πάρω όμως για να φυλάς στο σπίτι μου όταν θα λείπω. Φτιάχνει, φτάνει να μου χαρίσεις 10 χρόνια από τη ζωή σου. Σου τα χαρίζω, φώναξε ο σκύλος πρόθυμα. Και ο άνθρωπος τον πήρε στο σπίτι του και τον έβαλε να το φεράει. Και εκείνος το φύλαγε πραγματικά πιστά. Και έτσι ο άνθρωπος κέρδισε 30 χρόνια. Μόνο που όταν τελείωσε τα 40 τα δικά του, άρχισε να ζει με τα 10 χρόνια του αλόγου. Άρχισε να καμαρώνει σαν και εκείνο. Στα 10 χρόνια του βοριού έγινε βαρύς και στενοκέφαλος. Και ήθελε να γίνεται πάντα το δικό του. Και τα τελευταία 10 χρόνια που τα είχε πάρει από το σκύλο, έγινε γκρινιάρης και θύμωνε με το παραμικρό. Γι' αυτό από τότε οι άνθρωποι που έχουν τέτοιο... Γι' αυτό οι άνθρωποι από τότε έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Είναι γιατί ζούνε τα χρόνια του αλόγου, του βοδιού και του σκυλιού. Λοιπόν... Ακόμα και το παραμύθι του Εσώπου μας δίνει κάποια μηνύματα, μας περνάει. Οπωσδήποτε. Το ζώο για να σου κάνει κάτι δεν σου ζητάει τίποτα. Ο άνθρωπος όμως σου ζητάει. Ζητάει ανταλλάγματα. Ζητάει ανταλλάγματα. Ήταν, λέει, ένας ελέφαντας και ένα μερμήγκι. Και περνούσα μια γέφυρα. Σπάει η γέφυρα και πέφτουν. Και λέει ο ελέφαντας, μα σου το είπα να περάσουμε ένας-ένας. Να. Λοιπόν, σας ακούμε. Να πω ένα τραγούδι. Και μετά ένα ποίημα της φίλης μου και της Αναστασίας. Εντάξει. Περαστικός υπάνα από την κάμαρά σου τα λόγια
για τα δικά σου. Του παραδείσου σου να μπαίνω πιένω στα μουσεία τουρίστας του ονείρου σου και πάλι πάλι ένα ποτήρι να έρθει πάλι το πρωί να λέω θα κάνω χαρακτήρι που σε αγάπη. Λοιπόν, ένα ανεκδοτάκι. Είναι ο Ντορίς, ο Ψαρίς και η Ντόλ. Τρία άλογα σε μια πολύ όμορφη και μεγάλη φάρμα. Περνάνε καλά ο Ντορίς. Και ο Ντορίς τα είχε με την Ντόλ. Η Ντόλ όμως ψιλογουστάριζε και τον Ψαρί. Ο Ψαρίς δεν θέλει να πληγώσει το φίλο του. Αλλά μετά από τις πιέσεις της Ντόλ, ενδίδει στον πειρασμό και κοιμάται μαζί του. Δεν αντέχει όμως τις τύψεις και πάει και τα ξερνάει όλα στον Ντορί. Ο Ντορίς δεν αντέχει τα κακά μαντάτα. Στο τέλος της φάρμας υπάρχει ένας μεγάλος γκρεμός. Παίρνει φόρα, λοιπόν ο Ντορίς και πηδάει. Μόλις αντιλαμβάνει το θάνατο του καλύτερου του φίλου Ψαρίς, δεν αντέχει. Παίρνει και αυτός φόρα και βουτάει. Μετά από λίγο σκάει η μύτη και η Ντόλ. Ψάχνει παντού τους φίλες του και τελικά τους βλέπει και τους δύο στο βάθος του γκρεμού. Καταλαβαίνει και μην μπορώ να τα αντέξει κι αυτή και βουτάει στον γκρεμό. Και τότε ακούγεται από το βάθος του γκρεμού. Ποιος βλάκας από πάνω πετάει τα άλογα. Λοιπόν, σας ακούω. Ναι. Κυρία Αναστασία. Τι θέλω να σας πω, κύριε Νίκο. Τα ζώα είναι, εκτός ότι είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με τους ανθρώπους από αρχαιότητα των χρόνων και σαν φύλακες και σαν συντροφιά και σαν βοήθεια στις δουλειές μας, εμείς οι άνθρωποι τα βασανίζουμε. Συνεχίζουμε, δηλαδή αιώνες τώρα και τα βασανίζουμε. Και δεν είναι μόνο ότι τα βασανίζουμε γιατί τα πετάμε στους δρόμους όταν θέλουμε να πάμε διακοπές. Τα βασανίζουμε ακόμα και όταν τα παίρνουμε στα τσίρκα ή στους ζωολογικούς κήπους. Σωστό. Ακόμα και εκεί τα ζώα βασανίζονται. Γιατί στους ζωολογικούς κήπους αυτοί που κάνουν διάφορα νούμερα με οτιδήποτε ζώο, με το λιοντάρι, με την τίγρη, βασανίζεται αυτό το ζώο για να μάθει να κάνει κάτι. Σωστό, σωστό. Συμφωνώ. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να καταπνίγει τα ανθρώπινά του αισθήματα πρέπει να φέρεται με καλοσύνη στα ζώα. Γιατί αυτός που είναι απάνθρωπος στα ζώα γίνεται σκληρός είναι και στην επαφή του με τον άνθρωπο. Βέβαια. Μπορούμε να κρίνουμε την ψυχή ενός ανθρώπου από τη συμπεριφορά του στα ζώα. Λοιπόν. Και αυτό το είπε ο Εμμανουήλ Καντ. Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχετε παρατηρήσει ποτέ όταν ένα φυτό είναι μαραμένο. Ναι. Πώς θα του ρίξει λίγο νερό. Πώς στείνεται όρθιο, πώς ένα ζώο. Σωστό. Έχετε παρατηρήσει ένα διψασμένο ζώο που γυρνάει μέσα στους νόμους, μέσα στη ζέστη, να βρει έστω και μια σταγόνα νερό. Εμείς τα αντέχαμε χωρίς νερό, οι άνθρωποι. Και δεν αντέχουμε. Και θα πω κάτι που έχει πει ο καναλάρχης μας, ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας,
όσο υπάρχουν σφαγεία ζώο, τόσο θα λεωσφαζωνόμαστε και εμείς οι άνθρωποι. Σωστή Κωνσταντίνος Παπανικόλας. Και ο Κάρολος Δαρβίνος είπε, ζώα τα οποία έχουν κάνει σκλάβους, δεν θέλουμε να τα βλέπουμε ως ίσους. Και είναι σωστή η κουβέντα. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει τα πάντα σκλάβους, δεν θεωρούνται άνθρωποι και ίσοι μαζί μας. Θα ήθελα να διαβάσω από κάποιο σχολείο, μου στείλανε, μάλλον είναι από το άσυλο του παιδιού. Έχουν τόσο πολύ ευαισθητοποιηθεί με τα ζώα, που πραγματικά έχουν γράψει πολύ ωραία ποίηματα. Φυσικά μικρά παιδιά, έτσι, μιλάμε 5, 6. Είναι καθαρή ψυχούλα του. Το κουνελάκι το καλό είναι τόσο πολύ γλυκό. Τα αυτάκια του κουνούσε, καροτάκι μου ζητούσε. Λίλη, φώναξα εγώ και ήρθε τρέχοντας εδώ. Η σκυλίτσα μου. Έχω μια σκυλίτσα που τη λένε Εντολίτσα. Την ουρίτσα της κουνάει και μου χαμογελάει όταν παίζουν μαζί κάτω στην αυλή. Με την και την μπάλα της πετάω και χαίρεται πολύ. Αλήθεια, κύριε Άγγελε, δεν είναι δύσκολο πραγματικά έξω από το σπίτι μας να βάλουμε ένα μπολάκι με νερό και λίγο ξηρά τροφή. Αυτό το κάνουμε εμείς. Είναι ό,τι το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τα ζώα σήμερα. Βάζουμε νεράκι, έγινε ένα σάρι κουβαδάκι είναι αυτό. Ναι. Από μπισκότα. Και ρίχνουμε νεράκι και ρίχνουμε και λίγο τροφή. Μάλιστα. Περισσεύουν ψίχουλα το μεσημέρι. Ψίχουλα. Γιατί να τα πετάξουμε στο νεροχύδι. Τα πετάμε έξω και τα μαζεύουν, τα τρώνε τα πουλιά. Ένα απλό σας λέω εγώ τώρα. Πολύ απλό. Θα ανεβάσει ένα βίντεο, θα δείξει ένα βίντεο το σταθμός μας και εγώ θα είναι σαν δελτίο, ένα δελτίο τύπου για τους ανθρώπους, το οποίο μου ήρθε σήμερα από το διαδίκτυο. Και θα δούμε εδώ στην εκπομπή ένα μικρό μέρος, 10 λεπτάκια. Και αν είμαστε έτοιμοι, η παραγωγή αυτού του βίντεο ας μου επιτρέψουνε, ας με συγχωρήσουνε, αλλά πρέπει να το μάθει όσο περισσότερος κόσμος μπορεί, το πώς μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό θα δείξουμε λιγάκι μέχρι ότου κάνουμε τα τελειωτικά μοντάζ για να το δείξουμε ολόκληρο. Πάμε! Once you start asking questions, you can't stop. You see, good health makes a lot of sense, but it doesn't make a lot of dollars. Considering nutrition seriously, we've done a terrible disservice to all these people. Every single person in the world, every culture, every language, every country, every person in the world knows it.
You are what you eat. Food does matter. The supermarket, symbol of the high standard of living in this country today. These products come from farms and ranches, despite distance and season. They are the result of a miraculous agriculture, maintaining farm-fresh quality all the way to your dinner table. How old is your food? If you think about it, your food really, in the best of times, is traveling between 1,500 and 2,000 miles before you get it, and is at least a week old, which becomes the next question. How much nutrition value are you getting from food that's at least 5 days old? And if you're lucky, you're getting maybe 40% of what you need. Nearly every food that you will find in the shops in a big city has been processed. It has been delayed to the shops. Quite often nutrients have deteriorated or disappeared from the food by the time it gets onto the plate. We, for whatever reason, decided we're going to spray everything with every kind of pesticide, herbicide, larvicide, fungicide. We decided we're going to genetically modify things we don't know anything about. And one of the major problems is, of course, the soil and what we do to the soil and the air and the water and everything we take in, our food. Soils are used and used and used, and nutrients are drawn out of the soils, and the soils become new deserts. And that's happening worldwide. And we do really need to look at our systems of agriculture and what we are really eating and how we're producing food. The so-called fertilizer is made up of three minerals, N, P, K, nitrogen, phosphorus, and potassium. Well, that's nice. But the problem is that the soil requires approximately 52 different minerals. So where's the calcium and the magnesium and the manganese and the zinc and the iron and all of the other things I can't mention? You're missing. But when the soil is deficient, the plants also are deficient and weakened, and they lose their defenses. And the bugs come and attack them. And the disease, the fungus and other disease comes and attacks them. So now they come crying to the chemical company and say, well, our plants are dying and they won't grow and we have pests. And of course the chemical companies are terribly happy to sell them pesticides and fungicides and growth stimulants and all kinds of other things. Through his intellect, man has developed a superiority over every other form of animal life. From his modern chemistry, biology, and dedicated research have come thousands of effective chemical compounds, all to help revolutionize the productivity of our own agriculture. So what we are getting, even if we eat just commercial vegetarian food, we get deficient, toxic food. Because with all these pesticides and chemicals and sprays and all of that, the food is not healthy and it's deficient. So we can't help but be deficient and toxic. And then we cook it. And studies show that even if you lightly steam your food, you're going to lose the enzymes that are in it. The simplest thing is that there are live enzymes or live workers inside of foods that help with your body's digestion of foods and the use of the nutrients that are there. So raw food should be a part of everybody's diet. When you cook food, the immune system reacts to it as a toxin. Most people don't know that. When you cook your food, the body goes through a process called digestive leukocytosis, where it starts generating white cell activity against the cooked food you've eaten, presumably because the cooking process has bastardized the food structure in a way that the body cannot recognize, and so the body is now treating that food as a toxin. That's not a good thing for your body to do to the food that you're hoping is going to nourish you. There was a Swiss doctor by the name of Paul Kutchkoff. He was the first to show in the 1930s that if you ate a diet
that was more than 51% cooked food, that your body would react to the food as if it was being invaded by a foreign organism. Dr. Kuchkov was the first to demonstrate that if 51% of your meals were raw, that you would have no leukocytosis, or you would actually have no white blood cell reaction, so your immune system would not be activated with a false alarm. Because we're dealing with so many immune system issues today, we have to make sure that at least 51% of every meal that we have is raw, so that we don't overburden that already burdened immune system. How can you... Φίλοι και φίλες του Θηλεφός, θα το απολαύσετε μόλις είναι έτοιμο το βίντεο. Πήρατε μία μικρή γεύση. Μιλάει για την ομοφαγία. Μιλάει για τις μεγάλες βιομηχανίες των φαρμάκων που εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο και πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Παπανικόλας. Η τροφή είναι το φαρμακό μας και ό,τι τρώμε είμαστε. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι, με τη μόνη διαφορά ότι είναι ένα ντοκιματέρ σε μία ώρα και 17 λεπτά περίπου. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο και ευχαριστώ τους ανθρώπους που το στείλανε για να μπορέσουμε να το κάνουμε ένα δελτίο τύπου. Συνεχίζω με ένα ποίημα που είναι από το άσυλο του παιδιού. Η γατούλα μου. Η μικρή μου η γατούλα είναι άσπρη σαν χιονούλα. Τη φωνάζουμε ρυρί, γιατί είναι πονηρή. Τρέχει, παίζει, νιαουρίζει και στο σπίτι μας γυρίζει. Σας ακούω, κύριε Άγγελε, με ένα ποίημα της κυρίας Αναστασίας. Εγώ μιλώ με τα φυτά, τα άνθη και τα δέντρα και αυτά με ακούν υπομοναδικά και με απαντάνε τρυφερά. Τα λουλούδια με τα αρωμά τους και με το θρώημά τους στα φύλλα από τα κλαδιά των δέντρων που τα χαϊδεύει τρυφερά ο μικρός γιος του βοριά. Εγώ μιλώ με τα φυτά, τα άνθη και τα δέντρα. Τη μάνα γη που αγαπώ, τη φύση που αιώνια ξαναγεννιέται. Θα πω ένα το γαϊδουράκι πάλι από το άσυλο του παιδιού. Είχα ένα γαϊδουράκι που το λέγανε Ανέστη. Ήταν γρήγορο, σαν σφαίρα, έτρωγε πολύ φαΐ και καθόταν όλη μέρα. Με τη γιαγιά, τη Μαρή, τις κρατούσε συντροφιά και τους έβλεπε παιδιά. Είναι πραγματικά ότι τα παιδιά έχουν ένα δικό τους τρόπο να προσεγγίζουν τα ζώα. Θα ήθελα να ήμουν παιδί, πραγματικά θα ήθελα να ήμουν παιδί. Γιατί δεν θα είχα αυτή τη δολοπλοκία την οποία έχω αναπτύξει μέσα μου. Πραγματικά θα ήθελα να ήμουν ένας αγνός άνθρωπος, ένα αγνό παιδί, μια αγνή ψυχή. Σας ακούω για τα ζώα, κυρία Αναστασία, για σας. Τι να πω, εγώ τα ζώα τα αγαπάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βέβαια, ζω σε διαμέρισμα και είναι πολύ δύσκολο να έχω κάποιο ζώο. Όχι γιατί φοβάμαι τη φροντίδα του, γιατί δεν θέλω να το βασανίσω. Μάλιστα. Θέλω να έχει χώρο να γυρίζει, να παίζει. Μέσα στο διαμέρισμα δεν μπορεί. Αν είχα σπίτι με χώρο, με κήπο, θα είχα κάποιο κατοικίδιο, σκύλο, γάτα, ξέρω εγώ. Βέβαια, ξέρετε, είναι κάποιοι άνθρωποι, το είχα πει νομίζω και σε άλλη εκπομπή, τρεφούν κουνέλια και μετά τα τρώνε. Μα πώς μπορούν και τα τρώνε. Τώρα μου θύμισες μία ιστορία που μου έλεγε η μάνα μου όταν ήμουν μικρός. Στην κατοχή έρχεται ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, παρόλο που είμαστε οικολογικό κανάλι και δεν πρέπει να λέμε για κρέατα κτλ.
Αλλά απλώς θα το πω έτσι για το θέμα της ιστορίας αυτό το πράγμα. Φέρνει της μάνας μου και της λέει, γυναίκα, σου φέρα ένα λαγό μουρλιά. Πραγματικά, το μαγείρεψε η μάνα μου. Ωραία και καλά, κατοχή ήτανε. Μετά από χρόνια πολλά, τελείωσε ο πόλεμος, τελείωσε το Αντάρτικο, τελείωσαν όλα. Το ρωτάει, ρε εσύ Παναγιωτάκη, για πες μου σε παρακαλώ. Εκείνο το λαγό που έφερε στην κατοχή, πού το βρήκες ρε παιδί μου. Λέει, κοίταξε να δεις, τη γάτα της απέναντι σου έφερα. Και... Λοιπόν, και... θα σας πω, δεν είναι ιστορία, είναι πραγματικότητα. Όταν ήμουν παιδί, μας είχαν κάνει δώρο, σε μένα και τα αδέρφια μου, ένα κουνέλι. Τον φωνάζαμε καροτένιο. Ήταν άσπρος και στα φτάκια του είχε στην άκρη λίγο μαύρο, όπως και στην ουρά του. Το είχαμε από πολύ μικρό, το καροτένιο, το φροντίζαμε, το κάναμε μπάνιο, το μπλέναμε, τον είχαμε στο κρεβάτι. Βέβαια, μετά από ένα σημείο και μετά είχε μεγαλώσει ο καροτένιος και έκανε ζημιές. Τον βάλαμε, το φτιάξαμε ένα ξύλινο κλουβί, όχι κλουβί, σαν κουτί ήτανε, και από πάνω το σκεπάσαμε με ένα, σαν ένα πλέγμα ήταν, αλλά ήταν ξύλινο αυτό. Mm-hmm. Του ρίχναμε και μέσα λοιπόν την τροφή του, τα μαρούλια του, τα καρότα του. Κάποια στιγμή όμως, από τις ακαθαρσίες του ζώου, πίτησε το ξύλο και μύριζε. Πόνο μας κάνανε παρατήρηση διπλανή, γιατί μέναμε σε πολυκατοικία στη Μυτιλίνη τώρα σας μιλάω. Και είπανε οι γονείς μας ότι πρέπει να το διώξουμε το κουνέλι. Κλάμα εμείς, το κουνέλι μας, το καροτένιο μας. Είχαμε κάτι γνωστούς, οι οποίοι είχαν αυλή στο σπίτι τους. Και λέει, φέρτε το εδώ το κουνέλι. Το πήγαμε το κουνέλι εκεί, με την προϋπόθεση ότι κάθε μέρα θα πηγαίνουμε να το βλέπουμε. Πάμε λοιπόν κάποια μέρα και είχαμε στο τραπέζι. Ένα καροτένιο! Δεν μας είπανε όμως ότι... Στην πέρα το καροτένιο. Ναι, είναι το κουνέλι. Με το που το βλέπω εγώ, λέω, αμάν ο καροτένιος. Και ανεβαίνω τρέχοντας να δω εκεί που τον είχαμε. Ανεβαίνω πάνω και δεν βλέπω τίποτα. Σφυρίζω, έρχονται και τα αδέρφια μου πάνω, τα οποία ήταν βέβαια πιο μικρά από μένα. Σας πληροφορώ ότι είχαμε να φάμε κρέας, σαν παιδιά τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Δεν βάζαμε στο στόμα μας τίποτα. Δεν ξεχνάμε το καροτένιο. Δεν ξεχνάμε. Και μέχρι τώρα ακόμα, άμα δούνε τα παιδιά στη φάδο, δεν τρώνε. Και άμα δούνε τίποτα στη φάδο, λένε, αμάν, ο καροτένιος. Λοιπόν, μια και είπαμε αρκετά για κρέατα, λοιπόν το κόβουμε αυτή τη στιγμή, διότι θα μας κάνουν και έξωση από το κανάλι. Λοιπόν, γιατί, παρακαλώ, υγιεινή τροφή και μετά αυτό που θα δείτε τον ντοκιματέρ, πραγματικά, θα σας δώσει πάρα πολλά και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και ξεκινάω με ένα πηματάκι πάλι, από το άσυλο του παιδιού, που είναι το άλογο. Είχα ένα λαγάκι που έτρεχε πολύ, που το λέγανε Ντορί και περνούσε πολύ πολύ καλά. Ήταν πολύ ευτυχισμένος, ήταν και φίλος μου καλός. Σας ακούμε ένα τραγούδι σας, για να πάμε σιγά σιγά. Ένα ποίημα της Αναστασίας. Λοιπόν, λέγεται «Γαλανά νερά». Στου πελάκου τα νεκτά, τα δελφίνια παίζουν και βουτάνε. Το δελφινοκότσο ζητάνε. Κολυμπάνε και γερνάνε μέσα στη θάλασσα βαθιά, τα τελώνια κατεράνε να τους κάνει συντροφιά. Με το χρυσαφένιο ήλιο της Ανατολής, που τους ωκεανούς φωτίζει από τα πέρατα της γης. Μικρό δελφινοκόριτσο, της θάλασσας σωλήδη, με τα δελφίνια συντροφιά, στα γαλανά νερά, καλό ταξίδι. Και τώρα θα πω ένα ποίημα το αλογάκι, για να πει ένα τραγούδι ο κύριος Άγγελος. Συνάντησε ένα λογάκι που έτρεχε σε ένα λιβάδι και μιλούσε σε ένα πουλάκι. Εγώ φώναξα αμυγδαλάκι και του έδωσα να πιει λίγο νεράκι. Σας ακούμε κύριε Άγγελε, για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Mm-hmm.
Φίλοι και φίλες, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αναστασία. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νίκο. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Άγγελο. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και εγώ. Για τον καιρό που περάσαμε, τον ένα χρόνο μαζί. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας και ραντεβού πάλι διαλέξατε το... να είμαστε κοντά σας. Και ραντεβού πάλι το Σεπτέμβριο. Θα κλείσω με ορισμένα ρητά. Πώς μπορεί κάποιος να τρώει τη σάρκα των άλλων για να φουσκώσει τη δική του σάρκα και να δείξει συμπόνια. Έχουμε σκλαβώσει τα υπόλοιπα ζωντανά δημιουργήματα και συμπεριφερόμαστε στους μακρινούς μας συγγενείς σε πούπουλα και τα φτερά τόσο άσχημα που αναμφίβολα αν μπορούσαν να δημιουργήσουν τη δική τους θρησκεία θα έβαζαν τον άνθρωπο στο ρόλο του διαβόλου. Τα ζώα διαθέτουν το χάρισμα της επικοινωνίας και το χρησιμοποιούν, αλλά εμείς φαίνεται να το αγνοούμε, δεν επικοινωνούμε με τους ανθρώπους δίπλα μας. Όσο υπάρχουν σφαγεία ζώων, τόσο θα σφαζόμαστε και εμείς και οι άνθρωποι. Κωνσταντίνος Παπανικόλας. Ζώα τα οποία έχουμε κάνει σκλάβους, δεν θέλουμε να τα βλέπουμε ως ίσιους. Κάρολος Νταρβίνος. Το μεγαλύτερο καθήκον του ανθρώπου είναι να προστατεύει τα ζώα από την κακοποίηση. Εμίλ Ζολά. Η πολυφαγία και η κρατοφαγία αποχαυνώνουν το νου και τον οδηγούν στην τρέλα. Θεόφραστος. Φίλοι και φίλες, σας εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού από μένα, από τον Βαγγέλη, από τον κύριο Άγγελο και από την κυρία Λίζα. Γεια σας και χαρά σας μέχρι το Σεπτέμβριο. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Γεια σας.